Σπουδές. Αυτό δεν είναι σπουδή, αυτό είναι δουλειά. Μισό λεπτό, σας τα πω, δεν κρύβομαι. Τελείωσα το λύκειο και έκανα άσκηση ένα χρόνο που έκανα δύο. Σπουδές, κύριε Μάρτης. Δεν έχω σπουδές, άρεσε. Δεν έχετε. Τελεία. Σας είπα λίγο. Εντάξει, πολύ καλά. Ένα λεπτό. Και εσείς λοιπόν. Και εσείς λοιπόν. Σας παρακαλώ. Και εσείς λοιπόν νιώσατε ότι μπορεί να πάρετε την ευθύνη αυτού του δημόσιου αγαθού, αυτής της δημόσιας περιουσίας, μάλιστα με εντολή της τράπεζας που σας έχει κάνει πλούσιο. Θα το δούμε τώρα γιατί, θα το δούμε. Ένα λεπτό. Και λέτε λοιπόν, γιατί μας βλέπει τώρα όλος ο ελληνικός λαός. Ακούστε με το ερώτημα. Όχι, δεν έχει μισό λεπτό, εγώ ρωτάω. Εγώ ρωτάω. Ακούστε λοιπόν. Σας ερωτώ λοιπόν. Εσείς με ποια προσόντα είπατε ότι εγώ που δεν ξέρω να διαβάσω ισολογισμό, εγώ θα πάω να αποτιμήσω, τώρα λίγο πριν είπατε, την άειλη αξία του σήματος Ερίκος Δινάν. Ακούστε κύριε Μάρτης, θέλω να σας ρωτήσω. Μήπως έχετε υπόψη σας η τράπεζα στην οποία εργάζεστε. Τι, ποιους κάλεσε για να, όπως μάθαμε εδώ στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή, για να πει πόσο κάνει το σηματάκι Μέγκα. Ξέρετε? Όχι, κύριε. Όχι. Η τράπεζά σας λοιπόν κάλεσε εταιρεία. Ακούστε με. Τράπεζά μου, κύριε. Αυτή που σας έδωσε τη δουλειά. Πώς το λέτε? Πώς να το πούμε, να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ακούστε λοιπόν. Ο εντολέας σας, αυτό λέω. Ο εντολέας σας λοιπόν, όταν δεν ήταν αγοραστής, λέει, για έλατε εδώ πόσο κάνει το Μέγκα. Δεν έστειλε ένα κριτήρα του λυκείου να του πεις τι τι λες, πόσο κάνει το Μέγκα, πώς σας φαίνεται αυτό, πώς σας φαίνεται, το τι επιτρέπεται θα το καθορίσω. Όχι κύριε, διαμαρτύρομαι, δεν έχω δικαίωμα να διαμαρτυρηθώ. Συγγνώμη. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Κύριε μάρτυρα, εγώ σας μιλάω. Κύριε εγώ μάρτυρα, θέλω να μου απαντήσετε. Κύριε μάρτυρα, παρακαλώ πολύ. Εγώ θέλω, να μου απαντήσετε. Σπουδές λυκείου δεν είναι μειονέκτημα. Εγώ θέλω να μου απαντήσετε. Νομίμως ήταν επιμελητής. Νομίμως. Ακούστε. Θα το πω τώρα, αν φωνάζετε. Κύριε Πρόεδρε. Να φωνάζετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου απαντήσετε λοιπόν. Πως στη μία περίπτωση. Μια μικρή παρατήρηση. Σας παρακαλώ. Είναι νομίμως ασκεί το επάγγελμα του επιμελητή. Να σας πω, εγώ δεν έχει παράνομα. Ακούστε, ακούστε. Καλά, έχετε τρελαθεί. Ας μην δώσουμε λαβή. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μάρτυρα, σας παρακαλώ. Δεν θα ανεχθώ άλλη φορά από εσάς. Δεν θα ανεχθείτε. Να μου κάνετε υπόδειξη. Ωραία, δεν σας κάνω υπόδειξη. Κλείστε το μικροφόνο σας, λοιπόν. Τονίζω ότι ασκεί νομίμως το επάγγελμα. Μια επισήμανση κάναμε, κύριε Νικολόπουλε. Άντε το. Κύριε Νικολόπουλε, μια επισήμανση. Η επισήμανσή μου είναι ότι ασκεί το επάγγελμά του νομίμως. Για απαντήστε, κύριε Μάρτης, πώς λοιπόν σχολιάζετε στη μία περίπτωση του Μέγκα. Πώς σχολιάζετε στη μία περίπτωση του Μέγκα. Σχολιάζω. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Πώς το κρίνετε. Ναι, δεν το κατάλαβα. Πώς το κρίνετε, άνθρωπος της πιάτσας εσείς. Σπουδαίος και εξαιρετικός. Γιατί κάθε άλλο, αν νομίζετε ότι σας υποτιμώ, για να έχετε τέτοιο κύκλο εργασιών, δεν μπορεί. Βεβαίως είστε και σπουδαίος και ικανός. Σας ερωτώ λοιπόν, αυτή την ικανότητά σας, αυτή την εμπειρία σας από την πιάτσα, πώς υπέρ του δημοσίου συμφέροντος την αξιοποιήσατε? Δεν είχατε ακούσει ποτέ ότι κάπως αποτιμώνται, για παράδειγμα, οι άειλες αξίες? Και σας είπα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν είχατε ακούσει. Έχω απαντήσει αυτό. Ναι, πέστε μου. Τα ίδια θα λέω. Σας το λέω, θέλετε πείτε, αν είναι αφορά, να το πω. Ορίστε. Α, ναι. Λέω, σας έχω απαντήσει στον κύριο Κασιδιάρη ότι όσον αφορά την εκτιμητής αξία των άλλων, των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, ζήτησα τη συνδρομή, να με συνδράμει, να με βοηθήσει η τράπεζα με τι τρόπο, δεν ξέρω. Και μου λέει, θα σου τηλεφωνήσουμε και μου δώσα από μια εταιρεία, λέει, τόσο κάνει. Με ποιον μιλήσατε στην τράπεζα, κύριε Μάρτης? Ορίστε. Με ποιον μιλήσατε? Με ποιον μίλησα? Με τη δικηγόρο. Ποια είναι η δικηγόρος? Πρέπει να είναι, θα δω ποια μου δίνει την εντολή, η κυρία Βασιλική Βουτσιώτη πρέπει να είναι. Ωραία. Να γραφτεί παρακαλώ η κυρία Βασιλική Βουτσιώτη. Να σας ρωτήσω, κύριε Μάρτης. Κύριε Μάρτης. Αλλιώς λέγεται. Να σας ρωτήσω. Κύριε Μάρτης, όχι ότι μίλησε μαζί της. Αυτό έχει σημασία. Έτσι, ναι. Να σας πω, κύριε Μάρτης,
ότι η τράπεζα διάλεξε εσάς. Πού δεν είχατε τέτοιο προηγούμενο, σας έβαλε σε καμία υποψία. Είπατε, ρε παιδιά, γιατί διαλέγετε εμένα να κάνω την αποτίμηση, να κάνω αυτές τις συγκεκριμένες λεπτές εργασίες, όχι τα άλλα που τα κάνετε καθημερινά και με επιτυχία. Σας ανησύχησε καθόλου? Τι να με ανησυχήσει, κύριε Βουλή? Δεν άκουσα. Δεν μου ανησύχησε καθόλου. Σας αισθάνεται και περηφάνεια. Ωραία. Που εκτιμάνε το έργο μου. Ωραία. Κύριε Μάρτης, είμαι και περίφλος και τώρα ακόμα. Δηλαδή, αν αποδειχθεί με αντικειμενικούς τρόπους, γιατί υπάρχουν μέθοδες. Πώς αποτιμάτε? Υπάρχει. Δεν είναι εγώ νομίζω έτσι και ο άλλος νομίζει αλλιώς. Και εδώ θα ζητήσουμε πραγματογνωμοσύνη, κύριε Πρόεδρε. Να δούμε. Γιατί ακούσαμε από τον προηγούμενο μάρτυρα ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη η αξία του Ερίκος Δινάν. Που την έκανε του σήματος, του τίτλου. Που την έκανε ακόμα μεγαλύτερη και η θυγατέρα της κυρίας Μπακογιάννης με την προβολή που έδωσε, μας είπε χτες ο μάρτυρας. Άρα εδώ μιλάμε δηλαδή για ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας. Αν λοιπόν προκύψει ότι αυτό το περιουσιακό στοιχείο της μεγάλης αξίας εσείς το υποτιμήσατε και θα προκύψει ότι αθελά σας συνεργήσατε σε μια ζημιά του δημοσίου, αναλογιστήκατε ότι μπορεί να έχετε και ατομική ευθύνη. Γιατί, κύριε Βουλευτά, να έχω ατομική ευθύνη εγώ? Εγώ έκανα εκτέλεση, εκτίμησα τόσο. Ο Φιλέτης αν ήθελε και έκανε... Σας ρώτησα αν το αναλογιστήκατε. Μου λέτε όχι. Εντάξει. Δεύτερο. Βάλατε ένα εκατομμύριο παραπάνω. Το λέτε και το ξαναλέτε. Σε σχέση με τι? Και στα κίνητα έβαλα παραπάνω. Ναι, στο όλον. Αλλά σας λέω, σε αυτό το όλον υπάρχει κάτι το αντικειμενικό που σας έκανε να κοιμάστε ήσυχος? Είναι μια ζυγαριά, το ζύγισα, λέει ότι είναι 20 κιλά και εγώ είπα 21. Αυτά όλα δεν είπατε ότι, και δεν πιστεύετε ότι έχουν ένα υποκειμενικό χαρακτήρα που μπαίνει στη βάσανο όταν μιλάμε για τα λεφτά του δημοσίου, για λεφτά της μάνας σας, του πατέρα σας, μιλάμε για λεφτά του ελληνικού λαού. Σας ερωτώ, δεν νομίζετε λοιπόν ότι πρέπει και εμείς εδώ ως Επιτροπή να ψάξουμε και να δούμε μήπως κάνατε λάθος? Ποιο είναι το λάθος? Πώς μπορεί να είναι η ζημιά? Εσείς αυτές τις σκέψεις δεν τις κάνατε? Δεν τις έκανα. Εντάξει. Δεν είχα κανένα λόγο να τις κάνω. Ωραία, ωραία. Ωραία. Πρέπει να σας πω όμως το εξής. Μισό λεπτό. Πρέπει να σας πω όμως το εξής. Αφενός ο Φιλέτης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Καλά, καλά, αφήστε το αυτό. Όχι, αφήστε. Είναι πολύ σοβαρό. Είμαι απαγορεύει. Είναι ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι δημοσίου δικαίου. Άρα το δημόσιο το λέτε συνέχεια και δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέτε. Εντάξει. Θα δούμε για ποιο λόγο το λέμε. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Εντάξει. Ένα αυτό. Κύριε Μάρτης, όσοι συναδελφοί σας μας βλέπουν, όταν θα τελειώσετε, θα τους κάνετε τις ερωτήσεις και εκείνοι θα σας πούν γιατί ρωτάω και εσείς ξέρετε γιατί ρωτάω. Να συνεχίσω. Είχατε ακούσει ποτέ στην μακρόχρονη πορεία σας ότι στείνονται διαγωνισμοί? Ότι για παράδειγμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού επίσημα, όχι η κουτσομπολιά, γιατί εσείς δεν είχατε ακούσει ούτε ότι υπήρχαν κοράκια? Δεν είπα τέτοιο πράγμα, κύριε μου. Ευχαριστώ. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Α, είχατε ακούσει για κοράκια. Δεν μου επιτρέπετε να μιλάω, για κοράκια. Τέτοιες εκφράσεις εγώ δεν είναι. Καλώς, καλώς. Είπατε, έτσι κατάλαβα πριν. Οικονομικά συμφέροντα και το δέχομαι και ωραία. Πάντα γίνονται στους πληστριασμούς. Ωραία, ωραία. Και εδώ κοιτάξτε, κύριε Μάρτης, όπως βλέπετε, φαίνεται ανάγλυφα στα μάτια του ελληνικού λαού, όπως δουλεύουμε, όπως υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον και το λαό, φαίνεται με ποιανού το μέρος είμαστε. Δηλαδή, αν θέλουμε να υπερασπιστούμε εκείνον που πήρε αυτό το φιλέτο, έτσι, τον ιδιώτη, τον τραπεζίτη ή το δημόσιο συμφέρον. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω. Εδώ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού πήγε ο κύριος Στέγκος και απεκάλυψε, και τώρα πια είναι γνωστό τη σπάση, πώς έφευγαν από το διαγωνισμό, πώς έδιωχνε ο Μπόμπολας κάποιους από το διαγωνισμό. Του δίνανε, λέει, του έλεγε, θα φύγεις εσύ και θα πάρεις τόσα. Θα φύγεις εσύ και θα πάρεις... Εσείς είστε ανυποψιαστός. Για το συγκεκριμένο θέμα μιλάτε γενικά? Όχι, σας λέω, αν αυτά ισχύουν στην ελεύθερη οικονομία, στην ελεύθερη αγορά, γιατί δεν υποψιαστήκατε ότι και σε αυτή την περίπτωση
θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιοι να εκδήλωσαν ενδιαφέρον, αλλά να τα βρήκαν πίσω. Αυτά θα τα βρούμε όταν ανοίξουν οι λογαριασμοί. Λέω, κοιτάξτε κύριε Μάρτης, γι' αυτό όταν ανοίξουν οι λογαριασμοί, η δική μου, η δική σας, θα δούμε εκείνη την περίοδο, για παράδειγμα, υπήρξαν ωφελούμενοι. Αλλιώς νομίζετε ότι θα μαθαίναμε πώς έστεινε τους λογαριασμούς ο Μπόμπολας, τους διαγωνισμούς, πότε άνοιξαν οι λογαριασμοί, άνοιξε, ήρθε το απόρριτο, το ίδιο θα γίνει και εδώ. Εσείς όμως δεν είχατε ακούσει να συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο τέτοια. Για τους πληστηριασμούς μιλάτε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μπόμπολα δεν ξέρω εγώ για πληστηριασμούς. Είναι άσχετο, λέτε έτσι, άσχετο. Ο διαγωνισμός, έτσι, η προκήρυξη δημόσιου ενδιαφέροντος είναι άσχετη με μια τέτοια διαδικασία. Ο νομοθέτης, κύριε Νικολόπουλε, που είχε προγραμματίσει, που είχε προβλέψει στο 1001α, είχε βάλει στη σκέψη του μέσα αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Να βγει σαν μονάδα σύνολο, κύριε, όχι κομμάτια κομμάτια στον πληστηριασμό τα κίνητα, μιας οικονομικής μονάδας, γιατί έτσι... Ήθελε να το δώσει ο νομοθέτης όλο το πακέτο, γιατί πίστευε έτσι λοιπόν ότι θα το δώσει όλο το πακέτο. Και σου λέει, όλο το πακέτο θα πήγαινε έτσι, γιατί μια ανάγνωση είναι, σου έχω όλο το κουστούμι. Κουστούμι, γραβάτες, πουκάμισο, σόβρακο, κάλτσες, όλο. Να μην το βγάλω ένα-ένα. Να σας πω, κύριε Μάρτης, ξέρετε ότι υπάρχει μια επιστολή των εργαζομένων που λέει ότι εκείνοι δεν το πήραν είδηση. Ποιο δεν πήραν είδηση? Το ότι έβγαινε στο σφυρί. Πώς αναγγέλθηκαν τότε? Εντάξει, εγώ λέω αν το ξέρετε. Μα έχουμε εδώ επιστολή τους. Δεν το ξέρω. Ωραία. Αλλά τότε αναγγέλθηκαν όμως, δείχνει ότι το ξέρανε. Ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία. Να σας πω, κύριε Μάρτης, εσείς... Δεν έχω πειρά. Εσείς, κύριε Μάρτης, ξέρατε ότι παίρνατε μέρος στον πρώτο τέτοιο πληστηριασμό? Στο? Ότι παίρνατε μέρος σε έναν τέτοιο πληστηριασμό που για πρώτη φορά γινόταν στην Ελλάδα. Βεβαίως. Το ξέρατε. Και παρόλα αυτά, μας λέτε ότι δεν νιώσατε την ανάγκη να πείτε στην τράπεζα, εγώ θα την πάρω τη δουλειά, αλλά θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να με βοηθήσετε. Θέλω να μου δώσετε στοιχεία, να μου δώσετε ειδικούς. Γκοτζαμάν τράπεζα έχετε. Έχετε εσείς ειδικούς, έχετε εταιρείες, έχετε... Δεν νιώσατε την ανάγκη να τους πείτε? Όχι, δεν την με στέλνετε εξυπόλυτο στα κάθε. Δεν την ένωσε, κύριε Νικολόπουλε. Ευχαριστώ. Και ένα τελευταίο. Να σας πω, πόσα χρόνια δουλεύετε με την τράπεζα? Είχα την, με την Εγνατία συνεργαζόμουν, η οποία την αγόρασε η Marfin Bank. Ήμουν αφαντάρος, μιλάτε για πολλά χρόνια πριν. Ναι. Εγνατία. Με την Πειραιώς πόσα χρόνια? Με την Πειραιώς από τότε που αγόρασε τη Marfin. Ναι, δηλαδή πόσα χρόνια? 5-6 χρόνια, παραπάνω. Χρόνια. Μπορώ να σας πω τώρα όμως, γιατί... Ναι, ναι. Πάντα είχα το κύκλωμα, οι δικηγόροι δηλαδή, το κύκλωμα συγχωρείτε. Όχι μωρέ, όπως μιλάμε τώρα. Επειδή πριν είπες για τα κοράκια. Εννοώ, το κύκλωμα, έτσι, καλά είπες. Το επαγγελματικό, μην γελάτε, ειρωνικά δεν χρειάζεται. Το επαγγελματικό λοιπόν, ναι. Πουλήσει ένα στον άλλον, αυτό είναι από το κύκλωμα. Να σας πω, πόσους κλητήρες έχει η Πειραιώς? Δεν έχει κλητήρα κανένα. Απάντη, κύριε, ρωτήστε στην είσοδο. Ορίστε, όχι. Δικαστικούς επιμελητές. Δικαστικούς επιμελητές, να σας απαντήσω. Ναι. Πρέπει να έχει 5-6. Μάλιστα. Γκοτζάμ τράπεζα 5, και ενώ έχουμε χιλιάδες παιδιά. Να σας πω, και τι τζίρο κάνετε εσείς δηλαδή από την Πειραιώς? Πόσα παίρνετε το χρόνο? Πόσα σε τζίρο. Πόσα έπαιρνα. Ναι. Πόσα έπαιρνα, όχι παίρνω. Καλά, πόσα παίρνατε, ναι. 15-20 χιλιάδες. Το χρόνο. Βέβαια. Πόσα να πάρω. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούμε λοιπόν, τελειώσαμε. Εγώ ήμουν ένας. Ενώ είναι άλλοι δύο συνάδελφοι που έχουν εταιρεία. Μάλιστα. Εταιρεία είναι εταιρεία. Τι εταιρεία? Δικαστικών επιμελητών. Ναι, υπάρχει δυνατότητα για τέτοια. Δεν το γνωρίζω. Όπως τη δουλειά σε αυτού πέφτει. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στου συναδέλφου. Εσάς γιατί σας διάλεξαν? Κύριε Βλάχο. Είμαι καλός, κύριε. Του άλλου που του έχουν. Ποιου άλλου? Όχι, να σα πω. Μου κάνει εντύπωση το εξή. Ξέρω. Ναι, ναι, ξέρω ότι οι εταιρείες. Ξέρω ότι οι εταιρείες που έχει η τράπεζα, αυτές που λέτε των δικαστικών επιμελητών, το έχουν γράψει οι εφημερίδες, ότι κάνουν τζίρο, κύριε Μηταράκη, ότι κάνουν, ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει, εσείς τα ξέρετε, το ξέρω, έχετε καταλήξει άλλωστε, γι' αυτό προτείνατε και τον μάρτυρα, για να έρθει να πει αυτά. Να σας πω, ναι, ναι, η παράταξη, να σας πω, λέω, ξέρω ότι οι εταιρείες αυτές έχουν τζίρο εκατομμυρίων. Και δεν διάλεξε η Πειραιώς
μία από τις πέντε αυτές εταιρείες που κάνει, που τους δίνει εκατομμύρια και διάλεξε εσάς που σας δίνει 15 χιλιάρικα. Ναι κύριε, γιατί εμένα με είχε για συγκεκριμένα πράγματα. Για τα καλά πράγματα. Για τις καλές δουλειές. Εντάξει. Πολύ καλός. Εντάξει, ευχαριστούμε. Εσάς σας έγινε για την καλή δουλειά. Ακούστε τώρα, ακούστε παρακαλώ. Έχουν ζητήσει ορισμένοι συνάδελφοι το λόγο.